Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας υποθέσουμε ότι όλα όσα είπε η αντιπολίτευση, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ευρύτερη αντιπολίτευση, ήταν λάθος. Ας υποθέσουμε ότι ο προϋπολογισμός θα εκτελεστεί κανονικά και ας υποθέσουμε όσα μας είπε ο κύριος Κουρνάρας απόψε, είναι η μόνη αλήθεια. Εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα. Ας υποθέσουμε το πιο εφάνταστο σενάριο, ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση, καταφέρνει και βγαίνει στις αγορές, όπως λέει. Δηλαδή, δανείζεται από τις αγορές, μέσα στο 2014. Τι θα σημαίνει αυτό? Ποιο είναι, δηλαδή, το ιδανικό όραμα, ο ιδανικός στόχος αυτής της κυβέρνησης? Να βγει στις αγορές. Θα σημαίνει αυτό ανεξαρτησία της πολιτικής? Ασφαλώς όχι. Διότι, όπως είδαμε και στην Ελλαδία, πριν βγει στις αγορές, είχε ήδη δεσμευτεί και με αφανείς τρόπους και όχι μόνο εμφανείς. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από αυτό, εάν η Ελλάδα βγει στις αγορές, εάν η κυβέρνηση βγει στις αγορές, θα δανειστεί. Για να κάνει τι το δάνειο το οποίο θα πάρει? Να εξοφλήσει τα δάνεια του παρελθόντος, τα οποία θα λήγουν εκείνη την περίοδο. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, πρόκειται εδώ για ένα στόχο ο οποίος τελικά αποσκοπεί στην αναπαραγωγή του μοντέλου που είχαμε, που μας έφερε εδώ. Διότι αυτό ίσχυε μέχρι το 2009. Δανειζόμασταν για να εξοφλούμε τα προηγούμενα δάνεια. Για παράδειγμα, το 2008 δανείστηκε το ελληνικό κράτος 39 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό. Πού πήγε αυτό? 26 δισεκατομμύρια σε χρεολύσια ομόλογα, λέει, που έλεγαν, 11 δισεκατομμύρια σε τόκους και 2,5 δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο η κυβέρνηση αυτή θέλει να αναβιώσει υπό νέες συνθήκες. Εμείς σας τα λέγαμε τότε, και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης και εγώ και όλοι οι 5-6 βουλευτές που είμαστε τότε. Για κάθε ένα ευρώ που αυξανόταν το εθνικό εισόδημα, το δημόσιο χρέος αυξανόταν κατά 2,5 ευρώ. Και συνέβαινε αυτό και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, για να μην αδικήσω κανένα, διότι εδώ, όπως είναι, αν πει κανείς καμιά κουβέντα για κάποιον, παρεξηγείται. Και δεν είναι ακριβές ότι η Ελλάδα ως χώρα ζούσε με δανεικά, διότι προσέξτε τους αριθμούς. Ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στις επενδύσεις. Ούτε ένα ευρώ δεν πήγε σε συντάξεις μισθούς. Όλο ήταν για να εξυπηρετηθεί ο μηχανισμός και τα συμφέροντα που ήταν μέσα σε αυτό το μηχανισμό, οι βολεμένοι και τα συμφέροντα της περίοδου, ντόπια και ξένα. Τι επιδιώκεται λοιπόν σήμερα, σε μια πτωχευμένη κοινωνία βεβαίως αυτή τη φορά, με ένα συρρυκνωμένο κοινωνικό κράτος, με μια υποτιμημένη ζωή, με ένα εργασιακό και επιστημονικό δυναμικό φτηνό και χωρίς δικαιώματα, να επαναληφθεί αυτός ο κύκλος του αέναου δανεισμού? Αυτό ονόμασε ο κύριος Βενιζέλος, αυτό εννοούσε επιστροφή στην κανονικότητα. Εμείς λέμε ότι αυτό το μοντέλο και τα συμφέροντα που το στηρίζουν πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να το ανατρέψουμε. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος και πρέπει να το σπάσουμε. Και το σπάσιμο αυτό απαιτεί, κύριε Στουρνάρα, είτε θέλετε να το παραδεχτείτε είτε όχι, θα αργήσετε να το παραδεχτείτε, βαθύ κούρεμα του χρέους, με ρήτρα ανάπτυξης και όχι απλά μετακύλησή του στο μέλλον, και δεύτερον, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ανασυγκρότησης και ριζικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος, στη διοίκηση, παντού. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη συντηρητική παράταξη μαζί και με το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ονομάζεται νέο μοντέλο ανάπτυξης την αναπαραγωγή του παλιού. Με ό,τι αυτό έχει μέσα. Με ό,τι αυτό έχει μέσα. Εμείς όταν μιλούμε για νέο μοντέλο ανάπτυξης, μιλούμε για νέες δυνάμεις. Για νέο ρόλο και θέση του κόσμου της εργασίας. Μιλούμε για νέα σχέση με το περιβάλλον. Μιλούμε για ανακατανομή ισχύως εξουσιών δικαιωμάτων προς όφελος της κοινωνίας, η οποία κοινωνία θα επαναπροσδιορίσει τους όρους λειτουργίας και των τραπεζών και του κράτους και των αγορών. Αυτό εννοούμε όταν λέμε οικονομία των αναγκών, ότι με βάση τις ανάγκες θα επαναπροσδιορίσουμε τα πάντα. Νέο μοντέλο για μας σημαίνει νέα επιχειρηματικότητα, που δεν είναι όμως ιδιότητα του ιδιώτη,
νέα επιχειρηματικότητα του δημοσίου, νέα επιχειρηματικότητα συνεταιριστική, νέα επιχειρηματικότητα με τη μορφή συνεργατικών και άλλων μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Μας ρωτάτε αν έχουμε σχέδιο. Το ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο έχουμε σχέδιο, αλλά πολλές ιδέες του δικαιώνονται και υιοθετούνται από ευρύτερες δυνάμεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εγώ άκουσα ευχάριστα τον κύριο Βενιζέλο πριν να αναγνωρίζει ότι κάπου που χρειάζονται και μονομερείς ενέργειες. Έτσι δεν είπε? Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα μετά από πόσο καιρό στο Υπουργείο Οικονομικών να μαθαίνει αυτές τις ωραίες λέξεις. Offshore εταιρείες, τριγωνικές σχέσεις, ενδομηλικές συναλλαγές. Πόσα πρόστιμα έχετε επιβάλει, κύριο Στουρνάρα, αν με ακούτε? Πόσα πρόστιμα για τριγωνικές συναλλαγές έχετε επιβάλει και πόσα έχετε εισπράξει? Πληροφορηθείτε και απαντήστε μας άλλη φορά. Μας ρωτάτε πού θα βρούμε τα λεφτά. Λάθος ερώτημα. Θα το ξαναπώ. Την ανοχή του Προεδρείου, κύριε Πρόεδρε, όπως έκανα όλη μέρα και σήμερα εγώ, για 2 λεπτά. Πριν από 10 χρόνια, επιτρέψτε να το θυμίσω αυτό, 2014, σας παρουσίασε εδώ εκ μέρους της μικρής τότε κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μία πρόταση νόμου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το απορρίψατε όλοι. Το ΚΚΕ δεν το βρήκε επαναστατικό, αλλά με ενδιαφέρετε τώρα εσείς. Επειδή δεν υπήρχαν λεφτά, το απορρίψατε? Το θέμα δεν είναι τα λεφτά, είναι αξίες με τις οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να οργανώσουμε τη συλλογική μας ζωή. Είτε πιστεύεις σε αξίες αλληλεγγύης, είτε πιστεύεις σε αξίες του ατομικισμού και του άκρα του κέρδους, όπως κάνατε εσείς και συνεχίζετε σήμερα. Μια απάντηση όμως σας έδωσε ο ΩΣΑ στο ερώτημα για τα λεφτά που αφορά το κύριο Στουρνάρα, αυτά που μας είπε πριν. Εάν, λέει η τελευταία έκθεση του ΩΣΑ, εάν στην Ελλάδα ο εισπρακτικός μηχανισμός για φόρους και εισφορές ίσχυε, λειτουργούσε όπως λειτουργεί στο μέσο όρο το χώρο του ΩΣΑ, τότε χωρίς να αυξήσουμε τους συντελεστές θα είχαμε αυξημένα έσοδα κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ούτε έλλειμμα, ούτε χρέος θα είχαμε. Και με αυτό κλείστε. Όχι, με αυτό. Τι όχι. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας είπαμε. Διότι αυτό τώρα που λέω για να το κλείσω, πρέπει να πω ότι πρέπει. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να χτυπηθεί η πλουτοκρατία. Τη βάσανο του χρονομέτρου την έχετε κι εσείς από την Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε πλήρως την αγωνία του Προεδρείου. Παρακαλώ, Παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι για να χτυπηθεί αυτό, πρέπει να χτυπηθεί η κοινωνική συμμαχία στην οποία στηρίζεται η κλεπτοκρατία. Κλέψε και εσύ λίγο για να κλέψω εγώ πολλά. Παραβίασε εσύ τον νόμο λίγο για να μπορώ εγώ σε σκυρός να ζω στην νομία μου. Πρέπει να αποσπάσουμε τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα από την εμπειρία της ολιγαρχίας. Και αυτό το έργο μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Και τελευταίο, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια φράση. Διότι είπε κάτι χθες ο κύριος Κασιδιάρης που συνδέεται με το θέμα. Ο κύριος Κασιδιάρης μας είπε ότι για να επιβιώσει ένας λαός θέλει τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και όπλα. Όπλα. Ο ελληνικός λαός στην κατοχή δεν είχε ούτε τρόφιμα, ούτε καύσιμα, ούτε φάρμακα, ούτε όπλα. Και κέρδισε το φασισμό, το δικό σας ιδεολογικό. Και το κέρδισε διότι... Και το κέρδισε διότι διέθετε φρόνημα αγωνιστικό, πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Με αυτό θα κερδίσουμε και σήμερα το σημερινό φασισμό και ντόπιο και ξένο. Ολοκληρώσατε. Ο υπουργός ο κύριος Δέρδιας έχει το λόγο.